Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κοκκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης. Rapto.gr. Πα 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 πα. Κάντε like. Πα 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 πα. Like, like. Πα 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι Ανατολική Τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ καραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια. Ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. CU, περεβού με τσάμι και γαμό τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά, και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωριλέου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις τις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωριλέου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Metropolis 95,5, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 FM. Της Κακομοίρας με την γνωστή συνταγή, τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Metropolis 95,5 FM. Παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν τώρα που δεν υπάρχει οριστική διαγραφή, τώρα που δεν υπάρχει απόσβεση για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Έχουν μεγάλη πείρα στο χώρο, θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε. Μην ξεχνάτε ότι ο μεγάλος μας χορηγός είναι η Εσχιάδης Μπαλοδήμος. Με Kia, με Skoda, με Hyundai, με απίστευτο σέρβις από όλες τις απόψεις, με τα περισσότερα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα και με μία ακόμη προσφορά η οποία έτρεξε και τελείωσε και θα τρέξουν πολλές ακόμη. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι αν θα πάτε οι φίλοι οι οποίοι δεν μπορείτε να αγοράσετε καινούριο αυτοκίνητο, υπάρχουν και πάρα πολλά μεταχειρισμένα με την εγγύηση της Εσχιάδης Μπαλοδήμος. Από όλες τις μάρκες, ναι. Τα οποία μπορείτε να κάνετε δικά σας με καλύτερες τιμές. Μπορεί να μας κάνει καλύτερη τιμή, να του δώσουμε μια προκαταβολή και να πάρουμε σε 6 χρόνια να το ξοφλήσουμε δηλαδή. Αν θα είναι 6, αν θα είναι 5, αν θα είναι 4, αν θα είναι 3, θα τα μιλήσουμε τους ιδίους. Εσύ είσαι αυτός που κάνεις το κουμάντο, ιδίους. Εγώ εσένα ακούω. Ναι, υπάρχει άνθρωπος στο λογιστήριο. Στο λογιστήριο. Υπάρχει άνθρωπος στη διεύθυνση. Διεύθυνση. Υπάρχει άνθρωπος στις πωλήσεις. Πωλήσεις. Εντάξει, okay. Τηλεφωνήσω στο 2310. Πού να τηλεφωνήσω, 596-596. Αυτό θα κάνω. Και μαθαίνεις περισσότερο. Αυτό θα κάνω. Λοιπόν, για τη μάχη της Γαλοπούλας τα ξέρετε. Ο Γαλοπούλας είναι δίπλα μου. Δεν πρέπει να αγχώνεστε, καθώς έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες. Αφού σε ανύποπτη στιγμή, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακούτε το ρεφρέν από ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι να παίζει εντελώς ξαφνικά. Και εκείνη την ώρα αυτομάτως πρέπει να καλέσετε στο 2310 και τα 390. Η μάχη της Γαλοπούλας, την οποία μπορεί να την κερδίσεις εσύ, διεκδίκησε τη Γαλοπούλα ώστε να μην υπάρχει αύριο, παίξε κέρδισε τη μάχη και πάρε τη Γαλοπούλα, γιατί θα πρέπει να θυμάσαι ότι το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Λοιπόν, τι γίνεται Κωστάκι μου? Εσύ θα μου πεις. Τι να γίνει, εντάξει. Λείψαμε σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί. Τι λείψατε? Πλημμύρες. Φυσιολογικά πράγματα είναι αυτά. Πλημμύρες, σεισμοί είναι λογικά. Λογικά. Και λογικά είναι. Σε όλα τα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή υπάρχει μια λογική. Ακόμα και για το πιο παράλογο πράγμα που μπορεί να γίνει, υπάρχει μια λογική εξήγηση. Οπότε. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Πώς δεν υπάρχει λογική εξήγηση? Πώς δεν υπάρχει λογική εξήγηση? Τι δεν υπάρχει? Πες μου ένα θέμα που δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Εξήγησέ μου τι είναι το άπειρο. Τι είναι? Το άπειρο. Το άπειρο είναι άπειρο. Αυτή είναι η λογική εξήγηση. Δεν υπάρχει όριο. Είναι άπειρο. Βλέπεις, δεν έχεις λογική εξήγηση. Αυτή είναι η λογική εξήγηση. Και αυτή είναι η εξήγηση που ψάχνουν να βρουν οι τεμπέληδες, οι οποίοι δεν έχουν να δουλέψουν και ψάχνουν να βρουν το άπειρο, το πεπειραμένο κτλ. Άμα δουλεύουμε κανένα 12ωρο τη μέρα, δεν ψάχνουν να βρουν το άπειρο. Δεύτερο θέμα. Δεν αστειεύουμε καθόλου. Μόνο ένας τεμπελχανάς ψάχνει να βρει το άπειρο. Άμα έχεις κανένα 12ωρο να δουλέψεις, ξέρω εγώ, να χτυπήσεις μεροκάματα, ιστορίες κτλ. Και να εξτρέξεις σε δαιμονιώδεις ρυθμούς, ούτε το άπειρο ούτε το πεπειραμένο. Το λογικό στη ζωή είναι αυτό. Αυτό. Να τρέχεις σαν το σκυλί και να κάνεις. Να δουλεύει για να μπορεί να φας. Αυτό είναι το λογικό. Ναι, εφόσον υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Το λογικό, ναι, είναι, αυτό είναι σήμερα το σε αυτή την εποχή. Το λογικό είναι να τρως για να μπορεί να δουλέψεις ή να δουλεύεις για να μπορεί να φας. Και τα δύο είναι αλληλένδετα. Λάθος. Ναι. Εγώ λέω το λογικό είναι να τρως για να μπορεί να δουλέψεις. Αυτή είναι η λογική δική σου. Αυτή... Η λογική του τεμπέλχανα, του ευκαιριατζή και τα λοιπά. Άμα σου πει. Η πρώτη βλακία ή η τελευταία. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Πάνε στα θέματα να μην τα συζητήσουμε. Άστο να πάει στο διάλογο, λέγε. Όταν δεν έχεις επιχειρήματα, αυτό λες. Στο εξηγώ. Κάθε πράγμα στη ζωή έχει μια λογική εξήγηση. Το άπειρο δεν είναι στη ζωή, είναι θεωρία. Ο Θεός τι εξήγηση έχει, για πες μου. Ο Θεός τι εξήγηση έχει? Όταν το δεις, συνονοήσου μαζί του να μας του κάνεις ένα debate, να πούμε, το Θεό, όταν το δεις ποτέ. Ναι, πράγματα όχι ουτοπικά να συζητάμε. Το Θεό τώρα και τον διάβολο και τον Άγγελο Γαβρίλ. Πάνε στα θέματα τα γήινα τώρα. Στα γήινα θέματα σου μιλάω. Ψάχναμε στο Θεό εσύ τώρα. Τα γήινα, το Θεό τον ανακάλυψαν οι άνθρωποι για να κορομάνε. Αυτό είναι ο Θεός. Επειδή έχει ασία αυτή την άποψη. Αυτή την άποψη έχω εγώ. Πρέπει να είναι και το. Ποιος έφτιαξε τον άνθρωπο? Ο Θεός. Το Θεό ποιος τον έφτιαξε? Το άπειρο ποιος το έφτιαξε? Ποιο έπιασε? Το άπειρο. Δεν υπάρχει άπειρο. Δεν υπάρχει άπειρο. Κάπου θα υπάρχει ένα φρένο. Το οποίο το μυαλό το δικό σου και το δικό μου δεν πάνε μέχρι εκεί. Όπως της μύγας και της μέλισσας το μυαλό και του σκύλου πάει μέχρι ένα σημείο, το δικό σου και το δικό μου πάει μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μεγαλύτερες εξελίξεις μυαλών. Οπότε εμείς είμαστε κατωτέρου επίπεδου. Βλέπεις ότι όταν δεν μπορεί να εξηγήσει κάτι, χαλιέσαι. Δεν χαλιέμαι καθόλου. Πάνε στα θέματα ρεκόκκινο τώρα, θα μας αναλύσεις, θα μας φας την εκπομπή με θεωρίες τώρα, λέγε. Ποια είναι η θεωρία? Θεωρίες τώρα μας λες τώρα, το άπειρο και το πεπειραμένο και ο Θεός και οι ιστορίες. Ξάπλωσες 3 μέρες εκεί, αράξες, σάπισες να μπουν στο κρεβάτι, ναι, και άρχισες τις φιλοσοφίες. 3. Είσαι καλά τουλάχιστον. Καλύτερα. Δηλαδή, άμα κάνεις χειραψία και πιάσουμε και γλύψουμε το δάχτυλό μας, θα ξαπλωθούμε κάποια εβδομάδα. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Πάρ' τα άζαξ, πάρ' τα πεντατή. Γιατί θα παρακαλάνε τώρα κάποιοι να σε κάνουν χειραψία. Ναι. Και εγώ θα την κάνω τη χειραψία μαζί σου. Να σε κουμπάω, θες να σε κουμπίσω με κάνα μέρο του σώματό μου, Γάλλο. Χούμπαμε. Πάμε στο Άγιον Όρος να κάτσουμε 3 μέρες, να σε ακουμπήσω. Γιατί εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε. Εκεί μπορεί να έχει έμπνευση. Λέγε θέματα. Σε ενδιαφέρει και το. Βέβαια, πώ το έχει. Τι πώ. Ναι, ο τόπο. Δεν μπορεί να μιλά και να κοιτά από την άλλη μεριά. Γιατί φτύνει κιόλα. Ναι. Τι να πω, ρε, δεν υπάρχει ελπίδα. Πρόσεχε τώρα. Ναι. Θα σου πω κάτι απλό. Πες κάτι απλό. Αφού δεν θέλω να σε κοιτάω. Στα σύνθετα πήγες, ναι. Θα σου πω κάτι πολύ απλό. Πες κάτι πολύ απλό μέσα στο μισάωρο που μας είναι. Ναι. Για να σου αποδείξω τι είσαι. Τι είμαι. Με παίρνεις την τρίτη τηλέφωνο. Με βγάζεις στον αέρα. Μου λες σίγουρα είσαι άρρωστος. Γιατί σ' ακούω καλά. Ναι. Λέω άρρωστος είμαι και με πυρετό. Ναι. Λες σίγουρα. Να δει τι σημαίνει αρχιουρουφιάνος τώρα. Ναι. Ο αρχιουρουφιάνος με περικεφαλαία. Ναι, ναι. Λοιπόν, σίγουρα, σίγουρα. Τι έκανε σήμερα, ρωτάει. Έκανα αυτό, γιατί είδα το. Έβγαλα τη μίνι βόλτα, αρχίζει τώρα, και είδα το αυτοκίνητό σου έξω από το σπίτι, το πατρικό σου. Ναι. Φυσικά και το είδε, λέω, πήγα και από εκεί. Κακό είναι. Τότε τι άρρωστο είσαι. Πήγε δηλαδή στο πατρικό σου και 2 βήματα και πάνω. Ναι. Όλοι οι άρρωστοι. Ναι. Πρέπει να είναι κάτω από μια κουβέρτα και να μην μετακινούνται. Είσαι κάτω από την κουβέρτα ούτε για όλα, 10 λεπτά. Ας το πω. Ή είσαι κάτω από την κουβέρτα για όλα, ή είσαι πάνω από την κουβέρτα και τον περνάς όρθιο. Γιατί η ρουφιανιά είναι ρουφιανιά όμως. Γιατί να σε. Σε ποιον το είπα εγώ αυτό. Στον αέρα το λέγες. Ναι, και λοιπόν. Τι έκανες εκείνη την ώρα. Σε ρουφιάνεψα στον αέρα. Τι έκανες. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Πες μου ελληνικά τι έκανες. Ναι. Πες μου εσύ τι έκανες. Θα πιάσουμε 3%. Συνέχισε να πιάσουμε 3%. Α, δεν συμφέρει. Τελείωνε. Λοιπόν, αργά το πας το έργο. Αργά το πάω. Αργά το πας, λέγει. Εντάξει, Κωστάκι μου, τι πεις. Αργά το πας το έργο. Λοιπόν, έχουμε την τροποποίηση του άρθρου 52. Τι είναι αυτό το άρθρο 52? Τι είναι το άρθρο 52? Για να μάθουμε. Αυτό το άρθρο λέει ότι. Θα σου το διαβάσω συγκεκριμένα, θα σας ανοίξω. Μας πας κανένα τέταρτο με το άρθρο τώρα. Άρθρο. Πόσο σύμφωνα έχει? 3. Ωραία. 3. 4. Λέω και εγώ, ωραία. Τι λέει αυτό? Ότι αν μια ΠΑΕ είναι βελτιωμένη σε σχέση με πέρσι. Τι βελτιωμένη είναι? Τα οικονομικά της. Ποιος το ορίζει αυτό? Αυτό θα πρέπει να ρωτήσει τον κύριο Κοντονή. Τον κύριο Κοντονής το είπε. Τον κύριο Γραμμένο. Το Γραμμένος το είπε. Και ο Κοντονής. Ναι. Πάμε παρακάτω σε άλλο θέμα. Γιατί ρε φίλε. Είτε μιλάει ο Κοντονής είτε αερίζεται, το ίδιο πράγμα είναι τώρα. Πάμε παρακάτω. Ναι, λέγε. Μην με πας σε ουτοπικά θέματα. Στο Θεό, στο άπειρο και στον Κοντονή. Ουτοπικά και τα 3. Και ο Γραμμένος 4ος. Το Γραμμένο θα ρωτήσεις. Δεν μιλά μόνο. Άμα ρωτήσω τον Γραμμένο, πάω στο γιο του Σαββίδη και ρωτάω. Αφού μιλάμε. Έχουμε το σκάνδαλο. Όπου φωτογραφικά σώζουν τον Παναθηναϊκό. Ναι. Με ποιο τρόπο το σώζουν τον Παναθηναϊκό? Με ντροποίηση του άρθρου 52. Τι λέει το άρθρο 52? Περί κανονισμού αδειοδοτήσεων. Πάρα πολύ ωραία. Ότι. Λοιπόν, λέει ότι αν μια ΠΑΕ. Ναι. Είναι βελτιωμένη σε σχέση με πέρσι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν τίθεται θέμα βιωσιμότητας. Μάλιστα. Και παίρνει αδειοδότηση κανονικά. Πάρα πολύ. Λογικό. Λογικό, Φυσικά είναι λογικό. Okay. Παναθηναϊκός. Δεν είναι Ηρακλής ούτε Άρης. Παναθηναϊκός. Οκ. Okay. Τι οκ. Okay. Καπιταλισμός. Ναι, ρε φίλε. Τι ρε φίλε. Άμα εγώ έχω λεφτά, ας πούμε, και με πιάσουνε, μπορεί να έχω περισσότερες ελπίδες να τη γλιτώσω από ένα φτωχό. Και ο Παναθηναϊκός που. Αυτό γίνεται με τις ευλογίες όλων στα υπόψη. Καπιταλισμό υπάρχει στη γη. Αυτό γίνεται ο με τις ευλογίες. Νόμος του ισχυρού. Λογικό. Παρακάτω. Ναι. Θες να κλάψεις? Κλάψε. Καθόλου. Θες να βάλω Κασατζίδη? Τι να βάλω? Ρία Κούρτη? Θες να βάλω τι? Τι θες να βάλω να κλάψουμε παρέα? Τι? Αυτό έπιασε το εκπληκτικό. Έκαναν λοιπόν στον Παναθηναϊκό το άρθρο που λέει στο 52. Και τον βγάζουν σε βιωσιμότητα και του δίνουν παράταση ζωής. Πριν από λίγους μήνες. Μάλιστα. Πριν από λίγους μήνες. Ό,τι. Ναι. Γιατί δεν κάναν το ίδιο και με τον Ηρακλή? Ο Ηρακλής είναι Ηρακλής. Φίλε, ρωτάω εσένα. Σε απαντάω εγώ. Είσαι ποδοσφαιρά. Ο Ηρακλής λοιπόν έχει 30. Ευχαριστώ. Με ρωτάς και σε απαντάω. Ευχαριστώ. Τι ευχαριστείς? Ο Ηρακλής είναι Ηρακλής. Έχει 300 οπαδούς, 500, 1000. 2003 θέλεις, 10, 20. Και ο Παναθηναϊκός έχει 2 εκατομμύρια. Αυτή είναι η διαφορά. Θες κι άλλη απάντηση? Βρήκανε άνθρωπο για τον Παναθηναϊκό. Έχει κόστος πολιτικό, πρώτον. Δεύτερον, άστο πολιτικό κόστος. Νόβες, μόβες, πώς τα λένε, ΦΠΑ, ΜΠΑ, Παναθηναϊκός είναι. Όγκος είναι. Τι είναι? Ηρακλής, ο Ηρακλής είναι Ηρακλής. Ο ένας είναι Παναθηναϊκός και ο άλλος είναι Ηρακλής. Κάνανε άνθρωπο για τον Παναθηναϊκό, δεν κάναν άνθρωπο για τον Ηρακλή. Τι πιο λογικό? Δεν είναι λογικό. Σ' ακούω. Μ' ακούσει, δεν μ' απαντάς όμως. Εγώ λέω είναι λογικό, εσύ τι λες? Εγώ λέω δεν είναι δίκαιο. Ρε και ποιο, το λογικό δεν είναι και δίκαιο. Το λογικό δεν είναι και δίκαιο. Μην ζητάς δικαιοσύνη στη λογική. Το λογικό δεν είναι και δίκαιο. Το λογικό δεν θα είναι δίκαιο. Αφού ζούμε σε αυτή τη γη με τον νόμο του ισχυρού και του δυνατού, θα υποκύψεις και θα πεις Ηρακλής είμαι μικρός, Παναθηναϊκός, άνδρο 52. Άλλα θέματα. Το λύσαμε αυτό. Το λύσαμε. Βέβαια, το είπαμε. Παναθηναϊκός, άνδρο 52. Παρακάτω. Δεν είναι ίσα και όμοια όλοι. Το λύσαμε. Το λύσαμε. Δηλαδή πριν από 2 μήνες, 3 ρίχνει τον Ηρακλή και τώρα εντάξει. Αφού είναι μικρός ο Ηρακλής. Μικρός, ναι. Άμα σε βρουν μικρό, σε ρίχνουν. Αν πάμε τώρα στον δρόμο και έρθουν 2 βουβάλια, ξέρω εγώ, θα μας πλακώσουν. Άμα βρούμε 2 ψεύτικους, θα τους πλακώσουμε εμείς. Έτσι είναι στη ζωή, τι να κάνουμε. Έτσι είναι, ρε Γρηγόρη, τι θα κάνουμε. Η ζωή τι είναι, ξύλο δηλαδή και. Ξύλο είναι, τι είναι. Ο ισχυρός βαράει τον άλλον από κάτω. Γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Και τι να κάνουμε δηλαδή, να φτάσουμε αλλού. Τι να κάνουμε, αφού. Για σφιδοσία του, αυτό εδώ που βλέπεις. Τι είναι αυτό εδώ. Αυτό τι τώρα... είναι αυτό, τι με δείχνει. Αυτό είναι η παλαιά εθνική οδός. Ωραία, και τι έπαθε. Η οποία βλέπεις ότι είναι αποκομμένη. Ωραία, και τι είναι αποκομμένη. Περίμενα, βλέπεις τώρα το οδόστρωμα. Το οδόστρωμα. Από κάτω. Ναι. Έχουν γίνει κάποιες υποδομές προκειμένου να μπορέσει να. Θα πει... φάγαν τα λεφτά, λογικά. Κάτσε να σου πω. Η οδοπία δεν φάγαν λεφτά. Τι φάγαν. Άλλο έγινε. Τι έγινε. Η ασυδοσία του ανθρώπου. Ναι. Και η απληστία του ανθρώπου. Τι έγινε, ρε παιδί. Έκανε το εξής. Τι έκανε. Πέρα από τα δάση τα οποία έχουν καεί και έχουν. Ποιο τα έκαψε τα δάση. Άλλα καήκανε κατά λάθος, άλλα καήκανε από εμπρισμούς. Εμπρισμούς. Γιατί κάνουν τον εμπρισμό. Για να χτίσουν σπίτια. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι δεν είναι. Για διαφόρους λόγους και για κονόμα. Και για κονόμα. Να το πούμε έτσι. Πάρα πολύ. Λοιπόν, έριξε λίγο βροχούλα. Όταν... Δεν είναι λίγο βροχούλα. Άκουνα. Τι έγινε. Αυτό δεν είναι κάτι που το βρίσκεις μπροστά σου την άλλη μέρα. Ναι. Όταν καίγεται ένα δάσος. Μάλιστα. Όταν μπαζώνεις ένα ρέμα. Τα νερά τα οποία. Μαζεύονται, σωρεύονται από τη βροχή. Όταν λες κάτι σοβαρό θα το πεις με. Πολύποδες θα βγάλουμε πάλι. Να βγάλεις. Τι θες να κάνουμε. Βαζώσανε το αυτό για να βγάλουν σπίτια παράνομα. Η πολιτεία έλεγε ναι, αυτοί χτίζαν παράνομα και τώρα ήρθε το τσουνάμι. Αυτοί που χτίζαν παράνομα πνιγήκανε και άλλοι που τους αφήσαν ήταν πάνω στην Πεύκη και στην Κηφισιά και δεν πνιγήκανε. Ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα. Ποιο φταίει γι' αυτό. Φταίει η πολιτεία μόνο. Σου αρέσει η λογική του παραλόγου. Ποια λογική του παραλόγου, ρε. Δεν χτίσαν παράνομα. Δεν μπαζώσαν τα ρέματα. Δεν τους δώσανε άδεια και κάναν τα στραβά μάτια η πολιτεία. Και οι δυο φταίνε. Και αυτοί που πνιγήκανε φταίνε, δεν φταίνε. Αυτοί που χτίσανε φταίνε και οι άλλοι που τους αφήσανε να χτίσουν και αυτοί φταίνε. Επειδή είναι μπροστά μας. Εσείς όμως βλέπετε το κράτος φταίει. Ο Τσίπρας φταίει. Ο Καραμαλής φταίει. Εσείς που κάνατε παράνομα σπίτια δηλαδή. Αυτά, κοίταξε, ναι. Αν θες να σου δώσεις ένα καθρέφτη να μιλήσεις στον εαυτό σου. Όχι σε μένα. Γιατί εσύ τι είσαι, ρε. Αυτά όχι σε μένα. Τι είσαι, εσύ, ρε Κόκκινο. Όταν σου μιλάω, ναι. Ούτε για Τσίπρα σου μίλησα, ούτε για Νέα Δημοκρατία σου μίλησα, ούτε για Πασόκ. Λέω τι ακούγεται, ρε Κόκκινο. Δεν με ενδιαφέρει τι ακούγεται. Εδώ είμαστε κάτι άλλο. Η ασυδοσία πιανού, ρε Κόκκινο. Η ασυδοσία του ανθρώπου. Του ανθρώπου γενικότερα. Η απληστία του ανθρώπου. Τα βλέπεις τις λάσπες. Τον βλέπεις το Μουσάντο πνίγηκε. Γιατί πνίγηκε ο Μουσάντος. Δες εδώ κάτι. Φυσιολογικό είναι. Άκου να δεις. Ναι. Αυτή είναι η κατάντια σου. Σαν Έλληνας. Επειδή δεν είναι στο κεφάλι σου. Επειδή δεν το έπαθες εσύ. Δεν σε πονάει. Αν το πάθαινες, ναι. Θα ούρλιαζες εδώ πέρα. Ναι. Θα ούρλιαζες. Τι θα ούρλιαζα. Θα ούρλιαζες. Άμα μπάζωνα το ρέμα, ας ούρλιαζα μετά. Αν το είχε μπαζώσει ο θείος ο Σίμος, ναι. Ή ο παππούς σου, η γιαγιά σου Ζαμπέτα. Κάποιος θα τον μπάζωνε. Λοιπόν, τι. Αυτά γίνονται επί πολλά συνεχόμενα χρόνια. Και τι να κάνουμε τώρα. Λογικό είναι αυτό που έγινε. Η παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση, ναι. Ειδικά. Ας μην παρέμβαινε. Ειδικά. Ναι. Τα ποτάμια και στους χυμάρους τους τα κλείνουν για να χτίσουν. Λοιπόν, μετά θεομηνία. Μετά τα νερά. Θεομηνία. Από κάπου πρέπει να. Η θεομηνία είναι. Τα νερά που πάνε. Θεομηνία είναι. Τα νερά που πάνε πάντα. Πού πάνε, στον ουρανό πάνε και στη γη πάνε τα νερά. Τα νερά πάνε πάντα στη θάλασσα. Ναι. Και εξατμίζονται. Ο στόχος τους είναι να πάνε στη θάλασσα. Οπότε ποιος φταίει που δεν έχει δίωδο. Ποιος φταίει που δεν έχει δίωδο. Ο άνθρωπος. Ποιος άνθρωπος. Όλοι αυτοί. Ο πολιτικός. Όλοι. Ο πολίτης φταίει. Όλοι. Οπότε τι το κάνουμε δεν είναι... Καλά, okay. Να μην το κάνουμε. Όχι, να μην το κάνουμε. Γιατί είναι φίλοι να σου πω κάτι. Ακούει ένα παιδί. Ναι, ακούει ένα παιδί. Σου λέει τώρα τι γίνεται. Αυτοί κατηγορούν οι μεν τους δε, ναι. Και οι δε τους πρώην. Και εμείς τι κάνουμε. Άσε τι ακούει παιδί. Εμείς τι λέμε. Πρέπει να του πούμε περιστατωμένα δύο πραγματάκια. Όχι. Okay, μην του λες. Okay. Μπαζώστε κι άλλα αυτά. Μπαζώστε κι άλλα ρέματα. Και άμα πέσει ο χήμαρος να βγείτε και να πείτε θεομηνία. Μπαζώστε κι άλλα. Θεομηνία λέγεται κάτι το οποίο. Θεομηνία. Τι θεομηνία. Έπεσε βροχή, τι θεομηνία. Τι θεομηνία είναι. Φταίει ο Θεός δηλαδή που μπαζώσατε παράνομα τα φρεάτια και πνιγήκατε μέσα στα φρεάτια. Φταίει ο Θεός. Να μας τρελάνετε ρε μεσημεριάτικα. Και τι να κάνω εγώ. Εγώ φταίω. Εγώ τα μπάζωσα. Τα αυτοκίνητα λες και είναι συλλεκτικά μικρά αυτά που έπαιρνε. Και εγώ τι να κάνω ρε Κόκκινε. Ας μην τα μπαζώνω. Λεωφορεία. Και μεγάλα. φορτηγά να τα παίρνει το νερό, λες και είναι παιχνιδάκι. Ωραίο πράγμα. Μια χαρά. Ωραίο πράγμα. Δεν ξέρω εγώ τι να σε πω. Ας μην τα κάναμε. Ας ήσουν μέσα σε κανένα λεωφορείο. Θα πνιγόμουν. Θα τσίριζες. Θα πνιγόμουν. Αλήτε! Όχι, γιατί αλήτες. Πήρα το λεωφορείο ως το πιο σίγουρο μέσο και με πήρε το ποτάμι. Ναι. Θα ούριαζες. Στο Κογκό το ποτάμι μπορεί να τους πάρει. Όχι, γιατί εκεί ισχύουν οι νόμοι. Ρε κοπρόσκυλο Έλληνα. Γιατί κλαις τώρα, κοπρίτη. Γιατί λες για τη θεομηνία, ρε κόπρε. Εσύ δεν τα μπάζωσες, ρε τα ρέματα. Δεν έκανε πλάτη ο δήμαρχος. Δεν έκανε πλάτη ο νομάρχης. Δεν χτίζατε παράνομα και μετά λέγατε νομιμοποιήστε τα παράνομα. Θα πνιγούν και 10. Και 20. Αλλά άμα δεν είσαι εσύ μέσα στους 10, όλα καλά. Και τι είναι να κάνω, εγώ τι γλίτωσα. Εγώ μπορεί να περάσω από κάτω και να αυτοκτονήσω όλος και να πέσει στο κεφάλι μου. Δεν ξέρεις. Είναι... Και τι να κάνω να πω. Α, φταίω Τσίπρας. Ακούστε λίγο. Να δεις τώρα. Θα πει, το μεγαλύτερο άγχος του Ραπτόπουλου είναι αυτό. Μήπως κάποιος που αυτοκτονήσει. Ναι. Αποφασίζει να το κάνει τη λάθος στιγμή, περνάει αυτός από κάτω. Διάλειμμα. Όχι, ένα λεπτό. Και 40 είναι. Ένα λεπτό. Όταν περπατάς στον δρόμο, ή θα αυτοκτονήσει ο άλλος από πάνω ή θα σε πατήσει το αμάξι. Πρέπει να βρεις τη μέση οδό. Το κατάλαβες, κόκκινε. Πάνω από τον πάγκο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτη στα σπορ. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφα και τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με καπασίγμα, έτσι. Η λύση για τον προστάτη δεν είναι ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω, ούτε προς τα δεξιά, ούτε προς τα αριστερά. Η λύση για τον προστάτη είναι Προσταβιτάλ. Για ανακούφιση, ζωντάνια και δύναμη στον προστάτη. Προσταβιτάλ είναι ανδρική υπόθεση. Από τη Pharma Center. Με κέντρο το φαρμακείο. Για να μην πείτε το νερό νεράκι, πιστοποιημένα φίλτρα νερού από την Energy Water. Απαλλαγείτε τώρα από τη μεταφορά και το κόστος των εμφιαλωμένων με την αγορά ενός φίλτρου από την Energy Water. Για καθαρό υγιεινό νερό, απαλλαγμένο από χλώριο, οσμές και μικρόβια, φίλτρα από την Energy Water. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα της Energy Water, Λαγκαδά 335, αερογέφυρα Σταυρούπολης και βρείτε το φίλτρο που σας ταιριάζει στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 654 555. Energy Water, το νερό που σας αξίζει. Η λύση για τον τεχνίτη είναι Δυτικά. Παυλίδης, το πληρέστερο τεχνικό πολυκατάστημα της Θεσσαλονίκης. 2310-692-630. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς, μπας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 3.400.000 ευρώ στο jackpot του Joker. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Joker από τον ΟΠΑΠ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Τι έγινε πάλι, ρε βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχεις την κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο τα μούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852 727. Διατίθεται και χώρος σταθμεύσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μην επιμένετε, κορίτσια, ότι το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος, παιδιά. Δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε μάλλον τον τετραπλό στα 7-7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Πού πάτε, ρε κορίτσια? Στα 7-7. Για τετραπλό φυσικά. Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές γουλιές. 7-7. Taste like heaven. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις Οικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Ίσως μπορείς να τα βρεις και αλλού. Σίγουρα δεν μπορείς να τα βρεις όλα σε ένα σημείο και σίγουρα όχι σε αυτές τις τιμές. Spirit, τα μοναδικά εξειδικευμένα cash and carry ποτών, αναψυκτικών, χυμών, με 3.500 κωδικούς και ανθρώπους πρόθυμους να σε εξυπηρετήσουν. Spirit Θεοδωρίδης, Λαγκαδά 357, Σταυρούπολη, Πολυτεχνείου 4, Κέντρο, Πλαστήρα 46, Χαριλάου. Spirit, για ό,τι πίνετε. Η Καλόε, το πρώτο ελληνικό προϊόν γνήσιας αλόης που μπήκε στα σπίτια σας, συνεχίζει να πρωτοπορεί. Τώρα, μία νέα υπερπροσφορά. Τα 3 λίτρα αλόης με φυσική γεύση, μόνο με 59,90. Τα 3 λίτρα με μαστίχα, φράουλα ή λεμόνι, μόνο με 64,90. Και τα 3 λίτρα με άγριο ελληνικό κρόκο, μόνο με 69,90. Κάντε την παραγγελία σας στο 2312 200 500 και θα τα παραλάβετε με δωρεάν έξοδα αποστολής και 3 ακόμη δώρα. Μία κρέμα χεριών και σώματος, ένα αφρόλουτρο και ένα σαμπουάν. 2312 200 500. Τηλεφωνήστε τώρα ή αναζητήστε την σε όλα τα επιλεγμένα φαρμακεία. Η εταιρεία διανομής αερίου Θεσσαλονίκης Πεσσαλίας συνιστά στους καταναλωτές. Εξασφαλίστε την ορθή λειτουργία του λεβιτά σας για το χειμώνα που έρχεται. Κάντε την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης και απολαύστε μεγαλύτερη οικονομία, ασφάλεια και συνεχή χρήση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μονώστε σωστά τις σωληνώσεις των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Απευθυνθείτε σε πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους επαγγελματίες. Αεριοθές. Εδάφες. Για νέες συνδέσεις τηλεφώνησε τώρα στο 11150. Παλικάρι, πιάσε το γύρο τον καλό. Στα κάρβουνα. Και πού είσαι? Φέρε να δοκιμάσουμε για τα κοψίρια στο μαγκάλι. Μερακλού κι εσύ, σαν το δρόμο μας. Οδός Μερακλή, με την εγγύηση του Ψηλοπολίου Στέλιος. Κλεάνθους 33 με Παπάφη γωνία, μπροστά στο τρίγωνο παρκάκι. Οδός Μερακλή, γιατί εμείς τα κάνουμε στη σούβλα με μεράκι. Delivery 2310 920 220. 3, 7, 12, 21, 34. Τι έγινε, δεν στάσεις και μετράς πρόβατα? Δεν κρατιέμαι και διαλέγω νούμερα για το Lucky 5. Παίξε στις νέες ηλεκτρονικές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν συνολικά έως 30.000 ευρώ μετρητά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Γίνε και εσύ ένας από τους πολλούς τυχερούς που θα μαντέψουν σωστά τους 5 συν 1 αριθμούς. Lucky 5. Πάρε την τύχη στα χέρια σου. Εδώ είμαστε, αν και βάλες κομματάρα πρέπει να τα λέμε όλα και δεν είναι μόνο οι χορηγοί, όπως ο Κλειδαράς, ο δικός μας Κλειδαράς, ο Τάριος Πατκανίτσας, Πάτσες Δελφόνα 101 και Μάρκο Μπότσου στα Ριγωνία, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer, ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27, αν έχετε κλειδοδέξει στο σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, οτιδήποτε άλλο. Επειδή είστε οι καλύτεροι ρεπόρτεροι, φίλοι ακροατές, ευχαριστώ πάρα πολύ τρεις φίλους οι οποίοι επικοινώνησαν στο διάλειμμα. Και με ενημέρωσαν για το εξής. Οι φίλοι οι οποίοι είσαι στην Ενθική Οδό με κατεύθυνση προς Αθήνα από Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη μπαίνετε μέσα, μη συνεχίζετε μετά. Ο δρόμος έχει κλείσει, έχει πλημμυρίσει, θα σας γυρίσει η αστυνομία ούτως ή άλλως. Υπάρχουν πάρα πολλά νερά εκεί και δεν μπορείτε να συνεχίσετε. Θα πρέπει δηλαδή να βρείτε κάποια άλλη διέξοδο. Ενημερώνω. Πού να πάνε δηλαδή? Θα πάνε μέσω Κοζάνης, από αλλού. Μέσω Κοζάνη πάνε Αθήνα. Ναι, ρε φίλε. Ας πάρουν το τρένο. Αφού έχει κλείσει. Ναι, είναι στο αυτοκίνητο άλλος τώρα. Στην Εθνική Οδό, ναι, πλημμύρισε στην Εθνική Οδό. Ναι. Και εσύ λες ότι σου φαίνεται παράξενο που πεθάναν 20 άτομα. Εδώ πλημμύρισε η Εθνική Οδό σας, ρε. Κοπρίτες. Είστε ασύλληπτοι, ρε. Τι κλεφταράδες είστε εσείς, ρε. Πω. Τι κλεφτρόνια είστε εσείς, ρε. Τι λοποδίτες. Το πολιτισμό, στα φώτα ο Έλληνας. Από εμάς ξεκίνησαν όλα. Ισχύει αυτό. Τι ισχύει αυτό, ρε? Όπως... Άντε, κατορθώσατε και πλημμυρίσατε την Εθνική Οδό, ρε κοπρίτες. Μα είστε ασύλληπτοι, ρε. Πω. Ρε κόκκινε, μόλις ήρθες άρχισε και πονάει η κοιλιά μου. Δηλαδή, πρέπει δηλαδή τηλεπαθητικά να με έχεις κολλήσει, δηλαδή. Δεν υπάρχει τέτοια εξήγηση. Δεν κάθεις κανένα μέτρο πια εκεί πέρα. Τι έκανε, αερίστηκε και ήρθαν αέρια μέσα και με κάναν τα έντρα μου τα ρημάξαν. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν. Θέλεις να το κάνω αυτό? Όχι, να μην το κάνεις, Κόκκινε, γιατί πολλές φορές το κάνεις όταν φοβάσαι. Και μην το κάνεις δηλαδή και. Να φοβηθώ τι να αεριστώ. Όχι, να φοβηθείς, να αεριστείς δεν φοβάσαι. Όταν φοβάσαι όμως αερίζεσαι. Αυτή είναι η διαφορά. Άλλο να φοβάμαι να αεριστώ και άλλο να αερίζομαι επειδή φοβάμαι. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, οι χρυσαυγίτες σήμερα. Μόνο σου τα λέω. Ναι, μόνο μου τα λέω, μόνο μου τα ακούω. Οι χρυσαυγίτες ξέρεις, λένε έξω οι ξένοι. Έξω οι ξένοι, έξω οι ξένοι. Ναι, αλλά λένε μέσα οι ξένες. Γιατί το 80% με αυτούς είναι παντρεμένοι με Σκοπιανές, Βουλγάρες, Αλβανίδες κτλ. Καλά, αυτό δεν μας ενδιαφέρει, είναι δικό τους θέμα. Αλλά μην λένε έξω οι ξένοι, να λένε και το άλλο, μέσα οι ξένες. Στο έξω οι ξένοι έρχονται σε σύγκρουση με αυτό που λένε έξω οι ξένοι, διότι σήμερα, 16 Νοεμβρίου, θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, λέει, μεγάλη αντιπροσωπεία του Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος Σερβίας, του μεγάλου εθνικιστή Γέντι Βόιλαρ Σεσελή, και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου από κοινού με βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Καλά, ρε, εσείς δεν λέτε έξω οι ξένοι. Ελλάς, Σερβία, Ορθοδοξία. Λέει εδώ. Μα οι Σέρβοι δεν είναι ξένοι. Ορίστε. Τα θέματα λένε ελληνοσερβική φιλία και Ορθοδοξία. Εθνικά κόμματα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση. Ελληνικότητα Μακεδονίας. Καλά, αυτό μην το βάλετε σαν θέμα. Δεν υπάρχει ελληνικότητα της Μακεδονίας. Το χάσαμε το όνομα, πατριώτες. Το χάσαμε το όνομα. Ο κίνδυνος της Ισλαμοποίησης για την Ευρώπη. Φοβούνται δηλαδή τους. Πώς τους λένε? Φοβούνται τους αλόθρησκους, αλλά δεν φοβούνται τις αλόθρησκες, και το πρόβλημα του κοψιφοπεδίου και άλλα. Συντονιστής κοψιφοπεδίου. Συντονιστής Ηλίας Κασιδιάρη. Λοιπόν, το έξω οι ξένοι, το έξω οι ξένοι τι σημαίνει? Έξω και οι Σέρβοι. Ξένοι είναι κι αυτοί. Γείτονες είναι κι αυτοί. Πριν κάποια χρόνια υπογράφηκαν κάτι για τη Μακεδονία, τα οποία τα υπογράψαν οι Σέρβοι. Κόκκινο, τα ξέρεις. Δεν χρειάζεται να τα πω. Εσύ είσαι ιστορικός στα γεγονότα αυτά. Αυτό τώρα το παραμύθι έξω οι ξένοι, ας τα αφήσουν οι χρυσαυγίτες, γιατί το Ελλάς, Σερβία, Ορθοδοξία δεν σημαίνει έξω οι ξένοι, σημαίνει μέσα οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι ξένοι κι αυτοί είναι. Εγώ είμαι υπέρ της παγκοσμιοποίησης και δεν έχω τέτοια κολλήματα. Αν είχα τέτοια κολλήματα όμως, δεν θα ήθελα ούτε το Σέρβο, ούτε τον Ομόθρησκο, δηλαδή ούτε κανένα ξένο. Εντάξει. Όχι επιλεκτικά, ας πούμε, έξω οι ξένοι και μέσα οι καλοί ξένοι. Ή πείτε μας έξω οι κακοί ξένοι και μέσα οι καλοί ξένοι. Δηλαδή φτιάξτε το έργο. Και ποιοι είναι οι καλοί και οι κακοί? Αυτοί να μας πούνε, ρε. Αυτοί να μας πούνε. Οι καλοί ξένοι είναι αυτοί που πληρώνουν, αυτοί που σηκώνουν τα βάρη τα πολλά, αυτοί που φέρνουν δόξα, χρήματα, και οι κακοί ξένοι είναι αυτοί οι οποίοι ζητάνε δουλειά. Το κατάλαβες? Αυτοί είναι οι καλοί ξένοι και οι άλλοι είναι οι κακοί ξένοι. Καλοί είναι αυτοί τώρα με το. Οι Κινέζοι που έρχονται και αγοράζουν σπίτια, τι καλοί που είναι. Δεν καλοί. Βέβαια, αφού αφήνουν λεφτά, μια χαρά είναι. Δεν αφήνουν λεφτά. Α μην πουλάγε στο σπίτι να πει κουλοχέρι ή κι εγώ. Δεν έχω πουλήσει σπίτι ποτέ. Εντάξει, έτυχε.